Πάμε να ακούσουμε χαρά λεμονή έναν πρώην σύντροφό της, ο οποίος έλυσε τη σιωπή του. Και τι λέει ο συγκεκριμένος? Ότι η γυναίκα δεν είπε στα λογικά της. Αυτό λέει. Αυτό που ήθελε θα το είχε με τον τρόπο της, θα το έκανε και θα το είχε. Και είπε ότι σκέφτηκε αμέσως, όταν πήρε διάσταση αυτό το θέμα, ότι το έχει κάνει εκείνη. Δεν πιστεύω, λέει, ότι το έκανε ο Μάνος. Και σε μία συζήτηση που είχε μαζί του μερικές ημέρες πριν, του είπε ο Μάνος ότι έχει χάσει τη γη κάτω από τα πόδια του. Μάλιστα... Πάμε να ακούσουμε. Τα είχαμε παλιά με τη Γούλα, πρώτα τα είχε με τον κολλητό μου. Η σχέση δική μας κράτησε 1,5 μήνα. Απλά μας εκβίαζε εμάς. Εμένα εκβίαζε στον φίλο μου. Μετά το φίλο που την εκβίαζε σε μένα, ναι. Και την κάνανε μπάλα εμείς. Αυτό πριν πόσο καιρό? Πριν 10 με 11 χρόνια. Δηλαδή λίγο πριν γνωρίσει τον σύζυγό της. Ναι. Τι θυμάσαι από αυτή τη γυναίκα? Ήταν τρελή. Δηλαδή δεν ήταν λογικά της. Δηλαδή αυτό που ήθελε θα το είχε. Με τον τρόπο της θα το έκανε και θα το έκανε. Όταν έμαθες την εξέλιξή της και την είδες να συλλαμβάνεται, τι σκέφτηκες? Ότι το έχει κάνει αυτή. Δεν πιστεύω ότι το έχει κάνει ο Μάνος. Δηλαδή και σε μια συζήτηση που είχαμε με τον Μάνο πριν 5 μέρες, μόλις μου είπε ότι έχει χάσει τη γη κάτω από τα πόδια του. Τελευταία φορά που τους είδες? Ήταν στην κηδεία της Τζορτζίνας. Τι είδες εκείνη την ημέρα στην κηδεία της? Δεν ήταν τόσο πολύ ότι νοιαζόντουσαν για το παιδί που είχε πεθάνει. Πιο πολύ τη Ρούλα, για τον Μάνο όχι. Αλλά ήταν, δεν μου φάνηκε πολύ ότι την ένιωξε τόσο πολύ η κηδεία. Εδώ την ψάχναν, είχε πάει για καφέλη. Στην πρώτη κηδεία είχα πέσει σπίτι των παιδιών. Δεν μου φάνηκαν ότι έχουν χάσει παιδί. Ειδικά η Ρούλα. Ο Μάνος ήταν στεναχωρημένος. Δεν θα το δικαιολογήσω, αλλά ήταν πιο πολύ λυπημένος. Έγινε και ένα άλλο περιστατικό πριν λίγες ημέρες. Και αυτό σε θορύβησε, σε ανησύχησε. Απείλησαν κάποιον δικό μου. Συγγενικό μου πρόσωπο. Η ίδια η Ρούλα Πισπυρίδου? Ναι. Τι έκανε δηλαδή? Δηλαδή πήρε συγγενικό μου πρόσωπο τηλέφωνο και το απείλησε. Την ξέρω μέσω του άντρα μου. Γιατί κάνανε παρέα και παλιά τα είχανε. Ξέρω ότι είναι μια πολύ έξυπνη γυναίκα. Χειριστική και πολύ, πώς να το πω, με τον άντρα της. Ερωτευμένη, αν αυτό είναι έρωτας, δεν ξέρω. Είναι μια πολύ διαφορετική γυναίκα. Εμονική θα έλεγα, τρελή δεν είναι. Είναι μια χαρά. Εάν πάει ο Μάνος να της μιλήσει, να της πει ότι εγώ είμαι εδώ, και ας μην είναι εκεί ο Μάνος, ενώ δίπλα της να είναι μαζί της όλο αυτό, γιατί δεν είναι ο Μάνος δίπλα της, θα τα ομολογήσει όλα. Και στην Πάτρα ήταν συνέχεια με το γέλιο. Ποτέ δεν την έβλεπες σκυθροπή. Και τα μαύρα τα έβαλε τώρα στο Σόμπολο, στη συνέντευξη. Έχει κλάψει όλη η Ελλάδα για τα τρέπια. Θα κλάψω εγώ. Θέλω λίγο να μοιραστείς μαζί μας ένα περιστατικό που έγινε, ναι, με την Τζορτζίνα. Βλέπω ότι έχει κάνει μια ανάρτηση για το Αγλαία Κυριακού. Είχε ανέβει πάνω το παιδί για μια εξέταση. Και της στέλνω μήνυμα και της λέω καλησπέρα, εύχομαι να είστε καλά, μένουμε εκεί, είμαι πρόθυμη σε ό,τι θέλεις να σας βοηθήσω, ιδιαίτερα για το παιδί γιατί είναι νύχτα που θα το κατεβάσεις κάτω και τέτοια, να σας φιλοξενήσω, να έρθει το παιδί να ξεκουραστεί. Και μου στέλνει ένα τυπικό μήνυμα, όχι, ήταν κάτι τυπικό, σε ευχαριστώ πολύ, καλή νύχτα. Μάλιστα.